Αγαπητοί τηλεθεατές σε Ελλάδα και εξωτερικό, καλώς ήρθατε στην όμορφη ζωή. Σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε την κυρία Μαρία Βακάλου Σκαλτσή, είναι φιλόλογος και έχει μια πολύ μεγάλη εμπειρία πάνω στις ανθρώπινες σχέσεις, στα παιδιά, στη διδασκαλία και μαζί θα συζητήσουμε για το θέμα της ανδρείας. Τι είναι ανδρεία? Εγώ θα ήθελα με όλη μου την καρδιά να σας ευχαριστήσω που σας έχουμε σήμερα κοντά μας. Είναι μεγάλη μας χαρά και τιμή φυσικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Το φιλόξενο κανάλι σας αγκαλιάζει όλες τις ειδικότητες και τις ευαίσθητες χορδές των ανθρώπων που προβληματίζονται στην κοινωνία και δίνει απαντήσεις. Και αυτό κάνει το κανάλι πολύ αγαπητό. Ευχαριστώ λοιπόν εγώ για την πρόσκληση. Εμείς επιλέξαμε σήμερα και το συζητήσαμε βέβαια να κάνουμε εδώ να συζητήσουμε το θέμα της ανδρείας και θα δούμε στην πορεία γιατί είναι τόσο σημαντική η ανδρεία. Έτσι έναν ορισμό να μας πείτε τι θεωρείτε ανδρεία. Η ανδρεία προέρχεται από τη λέξη ανήρ, άνδρας. Επομένως, λογικά θα έπρεπε να απευθύνεται ως χαρακτηρισμός σε ανδρικές φυσιογνωμίες. Είναι, ας πούμε, η γενναιότητα. Όμως η Παλαιά Διαθήκη μας παρουσιάζει τον ορισμό της ανδρείας, δίνοντάς τον σε μια γυναίκα, ως επίθετο. Και λέει, γυναίκα ανδρεία της ευρύση, τιμιωτέρα αυτή εστί λίθων πολυτελών. Μια γυναίκα, λοιπόν, και όχι ένας άνδρας, γίνεται ανδρεία και είναι πιο πολύτιμη και από τους πολύτιμους λίθους. Λέει παρακάτω το κείμενο ότι είναι αυτή που κυβερνά το σπίτι της με σύνεση και ευγένεια, με δημιουργικότητα και υπευθυνότητα, που κατευθύνει τους ανθρώπους που εργάζονται για το σπίτι, που συγκροτεί το έργο της οικογένειας, που αγκαλιάζει το σύζυγο και τα μέλη της και τελικά όλοι πορεύονται προς το καλύτερο. Αυτή, κατά την Παλαιά Διαθήκη, είναι η ανδρεία γυναίκα. Αλλά ανάλογο τίτλο στην ανδρεία βλέπουμε και στην Καινή Διαθήκη. Όταν λέει για τους χριστιανούς ο Παύλος, ενδύσαστε την πανοπλίαν του Θεού, είναι σαν να τους λέει, γίνεστε ανδρείοι ή σε ένα άλλο χωρίο λέει, ανδρίζεστε. Είναι πολύ χαρακτηριστική αυτή η όρη που τελικά αποδίδονται στους ανθρώπους που δείχνουν ανδρεία. Έτσι, στη Σαλαμίνα, στον αγώνα των Ελλήνων εναντίον των Περσών, οι Έλληνες έψαλαν «Είτε παιδες Ελλήνων, ελευθερούτε πατρίδα, νυν υπερ πάντων αγών». Η ανδρεία τους τελικά απομάκρυνε τον περσικό κίνδυνο. Χαρακτηριστικό όμως είναι για την ανδρεία των αρχαίων Ελλήνων και αυτό το ρητό, ο λόγος που οι σπαρτιάτισες μάνες έλεγαν στα παιδιά τους όταν τα ξεπροβουδούσαν στον πόλεμο. Και μάλιστα τον έλεγαν το λόγο αυτό στη δωρική διάλεκτο, λέγοντας «ή ταν ή επιτάς», που σημαίνει «ή την ή επιτής». Δηλαδή, ή αυτήν θα φέρεις και θα είσαι νικητής, ή επιτής, πάνω δηλαδή στην ασπίδα θα έρθεις, νεκρός και όχι λιποτάκτης. Αυτή η στάση ζωής συνέχισε για τον Ελληνισμό και για τον Χριστιανισμό. Οι μάρτυρες της Εκκλησίας μας, οι πρώτοι μάρτυρες, από τα χρόνια τα πρωτοχριστιανικά, στις κατακόμβες, στο Κολοσσέο ή όπου αλλού, στη Μικρά Ασία, στη Βαλκανική, στην Αίγυπτο, υπέφεραν τα μαρτύρια, αγωνίστηκαν με ανδρεία για να διατρανώσουν την αγάπη τους και την πίστη τους στο Θεό. Αλλά και αργότερα, οι ακρίτες στο Βυζαντινό κράτος, φυλάγοντας τα σύνορα, ο Παλαιολόγος, φυλάγοντας την Κωνσταντινούπολη και πέφτοντας μαρτυρικά με ανδρεία. Και στα χρόνια της Τουρκοκρατίας, φανταστείτε πόσοι νεομάρτυρες έπεσαν
θυσιάζοντας τη ζωή τους με ανδρεία για το όνομα του Χριστού. Αλλά και αργότερα, στα χρόνια της Επανάστασης του 21, πόσοι ήρωες θυσίασαν περιουσίες, θυσίασαν τις ζωές τους τις ίδιες με ανδρεία. Αλλά και μέχρι τα πρόσφατα χρόνια, στον 20ο αιώνα, οι Βαλκανικοί πόλεμοι έχουν να μας μιλήσουν για πολλές ανδρείες φυσιογνωμίες, αλλά και τα βορειοπυρωτικά βουνά το 1940 βροντοφωνάζουν για τον αγώνα των ανδρών και των γυναικών που αγωνίστηκαν με ανδρεία για να υπερασπιστούν τα όσια και τα ιερά της φυλής μας. Η ανδρεία, επομένως, είναι μία αρετή πολύ πολύ βαθιά ριζωμένη στην καρδιά των Ελλήνων, αλλά και όλων των ανθρώπων που αγωνίζονται. Ανδρεία λοιπόν οι ήρωες, οι μάρτυρες, αλλά και οι γυναίκες. Ναι, γυναίκες και άνδρες. Γυναίκες και άνδρες. Να μας πείτε και κάποια γνωρίσματα τώρα της ανδρείας. Βασικά πρέπει να καταλάβουμε ότι εκτός από αυτούς που μέχρι τώρα παρουσιάσαμε ως φυσιογνωμίες για... και τους επενέσαμε για την ανδρεία τους, για το ανθρωπρεπές τους φρόνημα. Εκτός από αυτούς, λοιπόν, υπάρχουν και άλλοι καθημερινοί άνθρωποι που ζουν ανάμεσά μας, που ζουν με ανδρεία. Ποιοι είναι αυτοί? Όλοι εμείς. Όλοι εμείς που αγωνιζόμαστε να υπερασπιστούμε τα πιστεύω μας. Και με ρωτήσατε τα γνωρίσματά μας, τους, όπως θέλετε πείτε το, τα γνωρίσματα των ανθρώπων που αγωνίζονται με ανδρεία. Η ανδρεία είναι μια αρχαία αρετή και τη μελετάει και ο Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης στο έργο του. Και μάλιστα ορίζουν ή αλλιώς καλύτερα θέτουν όρια και λένε ότι η ανδρεία είναι η μεσότης. Mm-hmm. Από τη μία μεριά υπάρχει αυτό που λέμε δειλία και υποχώρηση. Η αρνητική όψη δηλαδή της ανδρείας. Και από την άλλη μεριά είναι το θράσος και η αυθάδεια. Η ρυψοκίνδυνη στάση ζωής, η οποία δεν είναι όμως ανδρεία. Ξαναλέω, από τη μία μεριά βρίσκεται η δειλία και η υποχώρηση, στη μέση βρίσκεται η ανδρεία και η μεσότης, με γνωρίσματα τη σύνεση, τη σοφροσύνη, την υπευθυνότητα, την διάθεση να είναι κανείς συνεπής απέναντι στις αξίες που υπηρετεί. Και από την άλλη πλευρά είναι το αρνητικό που είναι η αυθάδεια και η θρασίτητα. Η ανδρεία λοιπόν, ενώ φαίνεται μία αρετή που χαρακτηρίζει ανθρώπους στον πόλεμο, τελικά είναι αυτό που λέμε σοφροσύνη. Είναι αυτό που λέμε σύνεση. Ένα άτομο το οποίο συμπεριφέρεται σωστά, με σύνεση, έχει ανδρεία, αυτό μας έχει λέτε. Έχει ανδρεία. Τι κερδίζουν αυτοί που έχουν ανδρεία? Πολύ βασικό. Η ανδρεία είναι ένα μετάλλιο κατά κάποιον τρόπο, μεταφορικά, που σε συνοδεύει στην καθημερινότητα. Είναι η διάθεση για ζωή η ανδρεία. Η τόλμη να προσπαθείς και να αγωνίζεσαι κάθε μέρα, να ανταπεξέρχεσαι στις δυσκολίες της ζωής. Φανταστείτε ότι η ζωή μας είναι ένα ταξίδι στο πέλαγος. Αφετηρία τα νιάτα μας και προορισμός μας το ταξίδι ολόκληρο και στο τέλος η λήξη της ζωής μας. Κατά τη διάρκεια αυτού του ταξιδιού, οφείλει ο κάθε ταξιδευτής να είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες με ανδρεία. Είναι αναπόφευκτες οι φουρτούνες σε ένα ταξίδι στη θάλασσα. Είναι αναπόφευκτα τα κύματα, οι δυσκολίες από τους αγέριδες, η αλλαγή της πορείας αναγκαστικά. Ο ανδρείος όμως αγωνιστής της ζωής έχει μια πηξίδα, έχει ένα προορισμό, έχει ένα στόχο, ξέρει κολύμπι. Τις δυσκολίες. Έτσι.
Είναι έτοιμος για όλα. Άρα δηλαδή κάποιος που αντιμετωπίζει τις δυσκολίες της ζωής με αξιοπρέπεια και ήθος, είναι ανδρείος. Είναι ανδρείος και κερδίζει την ίδια του τη ζωή. Τι χάνουν τώρα όσοι είναι ανδροί? Εξαρτάται πώς το βλέπει κανείς. Παλαιότερα, εμείς οι μεγαλύτεροι, βλέπαμε στις παρελάσεις να προηγούνται με τα αναπηρικά καροτσάκια τους οι ανάπηροι του πολέμου. Οι άνθρωποι που αγωνίστηκαν στα βορειοπυρετικά βουνά με ανδρεία και έχασαν μέλη του σώματός τους. Χάνουν λοιπόν οι ανδροί. Χάνουν πολλές φορές και τη ζωή τους ακόμα ή ας το πω πάρα πολλές φορές τη ζωή τους. Μάλιστα. Στο πεδίο της μάχης κινείσαι με ένα πολύ μεγάλο ποσοστό να θυσιάσεις τη ζωή σου για να υπερασπιστείς. Χάνεις και μέλη, επομένως χάνεις. Χάνεις, αλλά αυτό που χάνεις είναι μια θυσία συνειδητή. Η θυσία του ίδιου σου του εαυτού για κάποια αξία, για κάποια ανώτερη προσπάθεια για ζωή. Άρα... Νομίζω ότι τελικά αυτά που κερδίζει κανείς είναι πιο πολλά από αυτά που χάνει. Ναι. Γιατί αλλιώς θα βρισκόταν στο περιθώριο με δειλία και υποχώρηση. Είναι ελεύθερη επιλογή η ανδρεία. Η ανδροπρεπή συμπεριφορά δεν είναι υποχρεωτική. Ψηλά το κεφάλι λέμε σαν προτροπή στους ανθρώπους μας, στους νέους που βγαίνουν στη ζωή. Μη φοβάστε, μη πτωείστε, μη σκύβετε το κεφάλι, αγωνιστείτε. Το λέμε γιατί οι υπέστροφες, λέει, και όλα τα ψάρια κινούνται αντίθετα στο ρεύμα του ποταμού. Κινούνται με ανδρεία δηλαδή, αντίθετα στο ρεύμα. Αλλά όμως είναι ζωντανά αυτά τα ψάρια. Τα ψόφια ψάρια τα παρασύρει το ρεύμα και καταλήγουν νεκρά στη θάλασσα. Η ανδρεία, επομένως, αποδεικνύει πως μια προσωπικότητα είναι ακέραια, ολοκληρωμένη, ικανή να ανταποκριθεί σε κάθε φουρτούνα, σε κάθε δυσκολία, να διεκπεραιώνει τις υποχρεώσεις της είτε στο σχολείο ως μαθητής, είτε στην κοινωνία ως εργαζόμενος, είτε σε κάθε πόστο στην οικογένεια και στο επάγγελμα. Η ανδρεία είναι όπλο, μεγάλο όπλο και μεγάλο κλειδί που ανοίγει κλειδαριές. Κλειδί είπατε. Ναι. Εξηγήστε το μας αυτό. Κλειδί που ανοίγει κλειδαριές, γιατί σκεφτείτε ότι στην καθημερινότητα, όπου αναζητούμε συμπεριφορές με ανδροπρεπές φρόνημα, υπάρχει αυτό που λέμε επικοινωνία με τους ανθρώπους. Μάλιστα. Και η ανδρεία είναι η τόλμη με την οποία προχωράει κανείς στη ζωή. Γνωστή η παροιμία που λέει το πρόσωπο είναι σπαθί. Mm. Όταν κανείς προχωράει νέος ιδιαίτερα με ντροπή, επιφύλαξη, ανασφάλεια, με σκυμμένα μάτια, τότε δεν ανοίγουν πόρτες. Χρειάζεται να εμπιστευτεί τον εαυτό του, να κάνει το σταυρό του πρώτα, να προχωρήσει στη ζωή έχοντας εμπιστοσύνη στο Θεό ότι το σχέδιο του Θεού για αυτόν είναι το καλύτερο. Και αυτός όμως να καταθέσει τη δική του προσπάθεια. Mm-hmm. Το λέει άλλωστε πολύ ωραία η αρχαία παροιμία «Συν Αθηνά και Χειρακίνη». Μαζί με τη βοήθεια της Αθηνάς, όπως έλεγαν οι αρχαίοι, κούνα και εσύ τα χέρια σου. Δηλαδή, δείξε ανδρεία. Μην αφήνεις το κύμα να σε παρασύρει με τον πρώτο αφρό. Μην πνίγεσαι σε μια κουταλιά νερό. Βλέπετε πόσες παροιμίες ο λαός δείχνει την αξία της ανδρείας. Και ας αυτές μας φαίνονται ευτελείς και καθημερινές. Ή δεν τις δώσαμε σημασία. Δεν τις δώσαμε σημασία. Ποια είναι η ουσία της κάθε. Έτσι. Όμως θεωρώ ότι η ανδρεία δείχνεται και σε άλλες συμπεριφορές
της καθημερινής ζωής. Άρα μας λέτε ότι πέρα από τις αξίες και τις συμπεριφορές που είναι πολύ σημαντικές, η ανδρεία είναι τόσο σημαντική, δεν είναι μόνο στα πεδία της μάχης, έτσι δεν είναι? Έτσι είναι, έτσι είναι. Ευτυχώς απολαμβάνουμε την ειρήνη εμείς και αναζητούμε σημεία στα οποία θα μπορούσαμε να εφαρμόσουμε ανθρωπρεπείς συμπεριφορές. Θεωρώ όμως ότι η ανδρεία περιλαμβάνει και αυτό που λέγεται παρησία, ομολογία. Κανείς έχει για τον εαυτό του αυτό που λέμε πιστεύω. Αν είναι χριστιανός, οφείλει με αξιοπρέπεια, με ήθος, με διάκριση να ομολογεί το πιστεύω του. Να κάνει το σταυρό του μπροστά από μια εκκλησία με ανδρεία και να μην λιποταχτεί κατεβάζοντας το βλέμμα όταν ακούει κάποιον κακό λόγο. Η λιποταξία δεν είναι δείγμα ανδρείας. Επίσης, ανδρεία δείχνουμε όταν στη ζωή μας είμαστε ανώτεροι άνθρωποι. Όταν μας πούν μια κουβέντα και εμείς δεν δώσουμε βαρύτητα σε αυτή. Δεν αφήσουμε να εξελιχθεί σε διένεξη, σε καυγά. Όταν χρησιμοποιήσουμε τη σιωπή ως όπλο για να, κατά κάποιο τρόπο, κατεβάσουμε την ένταση της φωτιάς. Φιλτράρουμε κάθε φορά να φιλτράρουμε, τι μας λένε. Έτσι, να αφήνουμε την ειρήνη. Και να προσπερνάμε κάποια και πράγματα. Να προσπερνάμε. Αυτή η ανωτερότητα είναι η ανδρεία στις καθημερινές μας σχέσεις που μας κάνει να έχουμε και διάκριση. Να διακρίνουμε δηλαδή πόσα θα λέμε, πότε τα λέμε και πώς τα λέμε, ώστε να μην πληγώνουμε τους άλλους και ούτε να αφήνουμε τους άλλους να μας εκμεταλλεύονται. Να μπορούμε να έχουμε μια ισορροπία στις ανθρώπινες σχέσεις. Αυτή είναι η ανδρεία. Όμως, οφείλω να σας πω και μια ακόμα πτυχή της ανδρείας, που για μένα είναι στην ανθρώπινη κοινωνία ίσως η πιο σημαντική. Η δυνατότητα να συγχωρούμε. Αυτό είναι ανδρεία. Ποιος το κάνει αυτό εύκολα σήμερα? Ναι. Θέλει ανδρεία λοιπόν. Θέλει ανδρεία. Να συγχωρούμε. Στο όνομα των δικαιωμάτων, στο όνομα της αυτοπροστασίας, πολλές φορές δεν κάνουμε υπομονή, δεν συγχωρούμε και έτσι αφήνουμε έκθετους τους αδελφούς μας. Το πείσμα, η ισχυρογνωμοσύνη, η αγριότητα στις ανθρώπινες σχέσεις ταράζουν τις οικογένειες και τα μέλη τους. Και ενώ με μία συγνώμη, με μία ανοιχτή αγκαλιά θα μπορούσαν να δείξουν ανδρεία, να ξεπεράσουν τον κακό εαυτό τους, να ξεπεράσουν την άρνηση και να προχωρήσουν στη θέση, αφήνουν σαν κατακάθητο μίσος. Η αγκαλιά, το χάδι, η συγγνώμη είναι η αγάπη του Θεού στη ζωή μας και είναι νομίζω ανδρεία αυτό. Για σκεφτείτε λίγο το Χριστό πάνω στο Σταυρό. Θεός και τον σταύρωναν και τι είπε στους σταυρωτές του? Θεέ μου, λέει, συγχώρεσέ τους. Δεν ξέρουν τι κάνουν. Δείτε πόσο μεγάλη καρδιά, πόσο μακροθυμία, πόση ανδρεία χρειαζόταν αυτή την ευαίσθητη ώρα για να συγχωρήσει τους εχθρούς του, τους σταυρωτές του. Έτσι και εμείς λοιπόν, ο καθένας μας, στο μέτρο που προσπαθεί να ζει εν Χριστώ, ας συγχωρεί. Ας συγχωρεί και έτσι ας αφήνει πίσω του κάθε άρνηση. Και ας νομίζω ότι είναι η πιο δύσκολη ώρα όταν δύο άνθρωποι συμφιλιώνονται. Και ας αφήσουμε την προσβολή, την ειρωνία, ας αφήσουμε οποιοδήποτε αρνητικό μπορεί να σκιάσει τις ανθρώπινες σχέσεις. Ανδρεία είναι αυτό, ειδικά στο μικρό κόσμο της οικογένειας. Η καθημερινότητα επιφυλάσσει πολλές πληγές που αν τις αφήσεις και χρονίζουν, δημιουργούν σαπίλα, αρρώστια, αμαρτία. Ενώ αν συγχωρείς με ανδρεία, αναγωνίζεσαι κάθε μέρα να είσαι ανδρείος, ανώτερος, συνετός, τότε όλα πορεύονται
κατευχήν του Θεού. Ακόμα και για να αγαπάμε θέλει ανδρεία. Εγώ αυτό καταλαβαίνω από όλα αυτά που μας λέτε και που δεν θέλει ανδρεία. Έτσι. Όλες αυτές οι αρετές. Η αγάπη κι αν θέλει ανδρεία. Η αγάπη κι αν θέλει ανδρεία. Είναι υπέρβαση η αγάπη. Από τον ύμνο της αγάπης στη Β' προς Κορινθίους βλέπουμε ότι απαιτούνται θυσίες για την αγάπη. Πάντα στέγη η αγάπη. Στέγη, άντε εύκολα να αγαπήσεις έναν που είναι καλός. Ένας που σε πληγώνει. Χρειάζεται ανδρεία ακόμα και για τις δυσκολίες που έχουμε με τους αδελφούς μας. Για σκεφτείτε λίγο στην παραβολή του καλού Σαμαρίτη. Πόσο ανδρείος αποδείχτηκε ο Σαμαρίτης που έσωσε τον τραυματισμένο, που κουβάλισε έναν άνθρωπο με αίματα, με λάσπες, που λέρωσε το άλογό του, που ξόδεψε τα 2 δινάρια. Ήταν ένας ανδρείος άνθρωπος που μπορεί να ήταν Σαμαρίτης, αλλά απέδειξε ότι η ταυτότητά μας είναι η συμπεριφορά μας και όχι ο εξωτερικός τίτλος. Η ανδρεία λοιπόν δεν είναι ένα γνώρισμα που χαρακτηρίζει μόνο τους ανθρώπους που αγωνίζονται στον πόλεμο, αλλά σε αυτούς που κάθε μέρα αγωνίζονται να αποδείξουν ότι είναι άνθρωποι. Και μάλιστα αγόγγιστα. Έτσι. Να κάνουν θυσίες για το Θεό και για τον άνθρωπο. Γιατί αλλιώς δεν έχει νόημα η ζωή. Αυτοθυσία, σε όλα τα πράγματα. Αυτοθυσία όχι με την έννοια της αλαζονικής, υπεροπτικής, ναρκισσιστικής προσφοράς. Όχι. Η ανδρεία είναι μια αρετή σιωπηλή. Είναι μια ποδιά που φοράει μια μάνα και πλένει πιάτα. Είναι μια γυναίκα, ανδρεία, που έχει έναν άνθρωπο κατάκητο στο κρεβάτι και δεν γονγίζει. Είναι μια μάνα που έχει έναν έφηβο που σπαρταράει απέναντί της καθώς μεγαλώνει. Και αυτή με υπομονή, με γλυκό λόγο, προσπαθεί να θεραπεύει κάθε φορά τα τραύματα. Και ο θάνατος επίσης, ε. Ανδρεία χρειάζεται και στο θάνατο. Mm. Γιατί είναι μια πτυχή της ζωής μας, ή μάλλον να σου το πω αλλιώς. Είναι από ένα νόμισμα η άλλη όψη. Στη μία όψη είναι η ζωή και στην άλλη όψη είναι ο θάνατος. Δεν μπορεί να ξεκολλήσει η ζωή από το θάνατο. Και τότε χρειάζεται ανδρεία. Όλα όσα μαθαίνουμε στη ζωή, χρειάζεται εκείνη την ώρα να αποδείξουμε ότι μπορούμε να τα εφαρμόσουμε. Αν και ο Θεός δεν θέλει εφαρμογές. Θέλει διάθεση. Αν δεν την καλή μας διάθεση, τότε... Το ελαιός του στέλνει και μας καλύπτει και μας δίνει δύναμη. Γιατί μήπως οι μάρτυρες της Εκκλησίας μας είχαν προπονηθεί, ας πούμε, σωματικά. Όχι. Ο Θεός τους έδωσε δύναμη και οι ίδιοι έδειξαν διάθεση ανδρείας. Η ανδρεία είναι το αίμα μας. Το να μπορείς καθημερινά να σηκώνεσαι, να κάνεις το σταυρό σου, να κάνεις την προσευχή σου και να λες «Θεέ μου, μαζί σου είμαι δυνατός». Θυμάστε εκείνη την παρομοίωση που λέει ότι όλοι μας είμαστε μηδενικά, μηδενικά, μηδενικά και έρχεται ο Χριστός μπροστά. Και μπαίνει μια μονάδα. Και όσο πιο πολλά μηδενικά είμαστε, τόσο πιο μεγάλη αξία δίνει η μονάδα. Φοβερό. Επομένως, η ανδρεία που έχουμε, εμείς, τα ασήμαντα πλάσματα, εμείς, τα μυρμήγκια που κινούμαστε στην κοινωνία, αυτό παίρνει αξία όταν βάλουμε το Θεό στη ζωή μας. Τότε προσφέρουμε στους άλλους και αναδεικνυόμαστε κι εμείς ως άνθρωποι. Άνθρωποι θα πει αυτοί που κοιτούν προς τα πάνω, άνω θρόσκο. Μόνο όταν κοιτάς προς τα πάνω και καταξιώνεσαι με την καταφυγή στο Θεό, αποδεικνύεις ότι ο άνθρωπος είναι δυνατόν να γίνει Άγιος. Πολύ σημαντική η ανδρεία, δεν το ξέραμε. Ναι, ναι. Ανδρεία είναι... μπορεί να είχανε όλοι αυτοί οι ήρωές μας. Ναι. Αυτοθυσία, αλλά χρειάζεται ανδρεία σε όλα τα πράγματα της ζωής μας και σε όλες τις δυσκολίες που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Έτσι είναι, έτσι είναι. Η ανδρεία είναι μία συνεχής διακονία, μία συνεχής προσφορά. Και ενώ κανείς χάνει, γιατί προσφέρει, ουσιαστικά κερδίζει. Και
Κερδίζει για αυτή τη ζωή την αγάπη των ανθρώπων. Κερδίζει για αυτή τη ζωή τον εαυτό του που τον ασφαλίζει. Κερδίζει για τον ουρανό. Γιατί ο Θεός εκτιμάει τον αγώνα του να προσφέρει στους ανθρώπους. Επομένως η ανδρεία είναι η διάθεσή μας αδιάκοπα να προσφέρουμε. Αδιάκοπα να διακονούμε. Είναι αλήθεια ότι υπάρχουν και αφανείς ανδρείοι άνθρωποι. Σκεφτείτε πόσοι άνθρωποι δουλεύουν στα συσίτια, ας πούμε, που δεν πληρώνονται. Πόσοι άνθρωποι δουλεύουν στα ιδρύματα, που δεν πληρώνονται. Πόσοι άνθρωποι δουλεύουν κάθε μέρα σε τόπους εθελοντικά. Πόσοι άνθρωποι δίνουν αίμα για τον άρρωστο. Πόσοι άνθρωποι ξενυχτούν στο κρεβάτι του ασθενή κάθε μέρα. Και αυτούς δεν μπορούμε να τους θεωρήσουμε πολεμιστές, είναι όμως ανδρείοι. Ακόμα και η μοναξιά θέλει ανδρεία, κυρία Βακάλα. Α, βέβαια. Η μοναξιά. Το λέω και το τονίζω πάντοτε εδώ στην όμορφη ζωή. Ναι. Είναι αλήθεια ότι όταν κανείς είναι μόνος και αισθάνεται μονάχος, βγάζει μέσα του μία υποτονικότητα, μία δειλία. Όχι. Νομίζω ότι όταν είναι κανείς μόνος, έχει παρέα το Θεό, την Παναγία, τους Αγίους. Και τότε δεν είναι μονάχος, είναι μοναχός. Δηλαδή, αν όλοι οι υπόλοιποι μοναχοί στα μοναστήρια φοράνε ράσα και αφιερώνουν τη ζωή τους στο Θεό, εμείς που είμαστε στον κόσμο, δεν μπορούμε να γίνουμε μοναχοί, αλλά ας έχουμε μέσα μας λίγο το πνεύμα της μόνωσης, του σκαψίματος μέσα στην ψυχή μας, της διάθεσης να μείνουμε μόνοι, να μην καταπιεζόμαστε από τη μοναξιά, να εφρενόμαστε από τη μοναξιά, να βρίσκουμε τρόπο να επενδύουμε στη μοναξιά. Και αν δεν πήγαμε στα μοναστήρια ως μοναχοί, ο κόσμος είναι κατάλληλος για να καλλιεργήσουμε στην ψυχή μας το πνεύμα αυτό της αγάπης στο Θεό. Είτε έχουμε μοναξιά, είτε ζούμε σε μια οικογένεια, μικρότερη, μεγαλύτερη. Μη φοβόμαστε τη μοναξιά. Όχι, με ανδρεία. Και αυτό στο κάτω-κάτω είναι το κέρδος μας. Ανδρεία να έχουμε στη ζωή μας, θάρρος, τόλμη. Έτσι να κλείσουμε. Έτσι. Δεν φοβόμαστε. Ανδρίζεστε. Και ψηλά το κεφάλι, μας έλεγαν παλαιότερα. Ανδρίζεστε και ψηλά το κεφάλι. Και είναι αυτό ένα μήνυμα που το αντλείς από το Ευαγγέλιο και με το Ευαγγέλιο. Με το Χριστό δίπλα σου δεν φοβάσαι. Δεν θυμάστε εκείνο το τραγούδι που έλεγε «Τι να φοβηθώ όταν είσαι εσύ κοντά μου». Από παιδιά μας καλλιεργούσε την ανδρεία, όχι το φόβο. Όχι φόβος λοιπόν, που το τελευταίο διάστημα όλο και περισσότερο ο κόσμος φοβάται για διάφορες καταστάσεις. Ανδρεία λοιπόν, ανδρίζεστε. Ανδρίζεστε και ψηλά το κεφάλι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τίποτε, να είστε καλά. Καλή επιτυχία στην εκπομπή σας. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Φίλες και φίλοι, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας. Χαίρετε.